έτσι δύο λόγια για αυτήν την σπουδαία μεταγραφή. Ναι, πολύ σημαντικό για μένα που έκανα την παραπάνω και κατάφερα να είμαι στο εξωτερικό. Είναι ένα σημαντικό βήμα γιατί έτσι προσθέτει ένα λιθαράκι στο όλο το συστημένο του παραπάνω. Και πάνω απ' όλα υγεία και όλα θα γίνουν, πιστεύω. Ήταν κάτι που δημιουργήσε στο μυαλό σου, πώς έγινε το τύπο, πώς προέκυψε, ήρθε ξαφνικά. Ήταν τελείως ξαφνικά, δηλαδή το έμαθα Παρασκευή και έβγαλα τη στήρια και Τρίτη έφυγα. Και εκείνη τη στιγμή που το έμαθα ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί υπήρχε και μια άλλη περίπτωση, μια έφαγα για Γερμανία. Και συγκεκριμένη ομάδα, Γερμανία. Ναι, είχε δείξει ενδιαφέρον η Utrecht γάμα εθνικής, αλλά ήθελα να φύγω Ιταλία και έτσι όπως προέκυψε, κατέληξα να... Πώς έγινε το τίμιο, για να μάθει ο κόσμος, να τι εννοείται. Πώς ήρθες σε επαφή με την Πολώνια, πώς ήρθε η Πολώνια σε επαφή με την Ο ατζέντης μου με πρότεινε, είπα να το κοιτάξουμε, με δεχτήκανε, με το είπε Παρασκευή και... Τρίτη, τώρα πότε θα πεις εδώ τώρα αυτές τις μέρες, θα πεις κάποια στιγμή. Ναι, ήρθα χθες, έφτασα το μεσημέρι Ελλάδα και την Τετάρτη φεύγω, θα τα τελευταία χαρτιά να φτιάξουμε με την ομάδα. Με την ομάδα η Πολώνια, ναι. Ναι, είχαμε προετοιμασία από όλο μέχρι τις 15 Αυγούστου, από τις 1 Αυγούστου μέχρι τις 15. Τρεις μέρες ρεπό, η ομάδα ξεκινάει Δευτέρα, εγώ φεύγω Τετάρτη και το πρωτάθλημα ξεκινάει 29 Αυγούστου. Μιλάμε για την δεύτερη ομάδα. Ναι, μιλάμε για τη δεύτερη ομάδα την Πριμαβέρα, που συμμετέχει η Α' Εθνική με την Β' Εθνική μαζί, οι δεύτερες ομάδες, και υπάρχουν τρεις όμιλοι. Η Πολώνια, η μεγάλη ομάδα που έχει την φέτος, μεγάλη κατηγορία. Ναι, έπεσε πέρσι από την Α' στη Β' και φέτος είναι στη Λίστα. Α, φέτος, έπαιξε πέρυσι, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει παίξει με ΕΦΑ. Πώς είναι τα πραγματική, πώς τα είδες, οργάνωση. Ναι, υπάρχει ναι, πολλή οργάνωση. Υπάρχουν 4 βοηθητικά για τη δεύτερη ομάδα και το γήπεδο που παίζει στους αγώνες. Υπάρχουν 20 μέλη στο προπονητικό team. Και είναι